Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα αποφάσισα αφενός να κόψω μία κακή μου συνήθεια και αφετέρου να ξεκινήσω το πρώτο No Buy για το 2021. Η κακή συνήθεια που θέλω να κόψω είναι να έχω πολύ αγαπημένα προϊόντα στη συλλογή μου, τα οποία όμως δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά από το φόβο μου μην τα τελειώσω. Με αποτέλεσμα αυτά να στεγνώνουν, να χαλάνε, να λήγουν και τελικά να μην καταφέρνω να τα χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους γιατί έχουν χαλάσει. Το No Buy αποφάσισα να το ξεκινήσω ξανά αφενός για να χαρώ όλα αυτά τα προϊόντα που έχω στη συλλογή μου, δεύτερον για να κάνω και λίγη οικονομία και τρίτον γιατί δεν βλέπω και πολλές νέες κυκλοφορίες να μου κινούν το ενδιαφέρον. Προτιμώ λοιπόν να κρατηθώ λίγους μήνες, να φτιάξω μια πολύ ωραία wishlist και μετά να αγοράσω ό,τι πραγματικά έχω ανάγκη και ό,τι πραγματικά θέλω προς το καλοκαίρι. Το βλέπω να το σταματάω, αλλά αυτή τη φορά θέλω να κάνουμε και ένα project pan. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προϊόντα που διάλεξα με πάρα πολύ κόπο για να μην είναι πάρα πολλά και έχω εδώ μπροστά μου και θα σας δείξω σε λίγο, θα προσπαθήσω να τα χρησιμοποιήσω μέχρι τέλους και σκοπεύω τους επόμενους μήνες να σας δείξω και την πρόοδό μου, πόσο δηλαδή έχω χρησιμοποιήσει από το καθένα ή αν έχω χρησιμοποιήσει κάποιο μέχρι τέλους. Πριν ξεκινήσουμε, εγγραφτείτε στο κανάλι μου, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Ένα κλικ χρειάζεται στο κουμπί subscribe ή εγγραφή, αλλά πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο και πάμε να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα και τη σειρά με την οποία τα εφαρμόζω στο πρόσωπό μου. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να χρησιμοποιήσω primer. Έχω φέρει 3, βλέπετε όμως ότι αυτές οι συσκευασίες είναι πάρα πολύ μικρές, οπότε θα μου τελειώσουν γρήγορα, μη φωνάζετε. Αυτό εδώ είναι το Vitamin Enriched Face Base από Bobbi Brown. Είναι μία ενυδατική κρέμα και primer 2 σε 1, η οποία έχει και βιταμίνη ε, είναι πάρα πολύ ωραία για τις επιδερμίδες που είναι αφυδατωμένες. Υπάρχουν μέρες λοιπόν που ξυπνάω έτσι και πραγματικά απολαμβάνω την αίσθηση στην επιδερμίδα μου και την υδάτωση που μου δίνει. Το δεύτερο είναι το Hourglass Veil Mineral Primer, το οποίο είναι oil free και έχει SPF 15. Σε κανονικές συνθήκες εγώ αυτό θα το κράταγα για πάντα, γιατί επειδή είναι ακριβώς μικρή συσκευασία, θα φοβόμουν μην μου τελειώσει. Τώρα όμως θα το ευχαριστηθώ, γιατί πραγματικά δημιουργεί ένα πάρα πολύ βελούδινο καμβά στην επιδερμίδα για την εφαρμογή του foundation. Και το τρίτο είναι ένα primer που χρειάζομαι οπωσδήποτε, που κάνει τους πόρους μου να μην είναι τόσο πολύ ορατοί, και είναι το Skin Refined Zone από την MAC, ένα primer που ουσιαστικά θολώνει τους πόρους μου και θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στο να στρώσει το μακιγιάζ από πάνω και να φαίνεται το αποτέλεσμα αψεγάδιαστο. Θέλω να συνεχίσω με foundation και θα σας μιλήσω πρώτα για αυτό που φοράω κάθε μέρα, για τον απλούστατο λόγο ότι το αγαπώ πάρα πολύ και έχει και αντιλιακή προστασία 20. Είναι το Skin Longwear Fluid Powder Foundation από την Bobbi Brown στην απόχρωση W054 και είναι ένα foundation που τις μέρες που δεν θέλω να φοράω πολύ μακιγιάζ το εφαρμόζω σαν κρέμα με τα χέρια μου, αφήνει ένα πολύ πουδρέ τελείωμα και πολύ matte τελείωμα χωρίς να είναι όμως βαρύ. Και κάποιες μέρες που θέλω λίγο παραπάνω κάλυψη μπορώ να το εφαρμόσω με το πινέλο μου. Συνεχίζω με την CC Cream από IT Cosmetics και αυτό μπορείτε να το εφαρμόσετε με τα δάχτυλά σας ή με πινέλο, ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε, γιατί έχει μέτρια προς υψηλή κάλυψη και μιλάω φυσικά για την Your Skin But Better CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream με SPF 50 από την IT Cosmetics. Μία κρέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, ουσιαστικά foundation είναι, δεν είναι κρέμα, αλλά αν αναμίξω ρίξετε και λίγες σταγόνες με την ενυδατική σας κρέμα, μπορείτε να πετύχετε αυτό το πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα. Ο Μέρλιν μόλις έπεσε πάνω στο τρίποδο, γι' αυτό κουνήθηκε η κάμερα, δεν έχει γίνει σεισμός. Οπότε νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να σας πει και ένα γεια. Λοιπόν, θα πεις γεια στα παιδιά. Κάθε φορά που έρχεται ο Μέρλιν εντωμεταξύ στο πλάνο, επειδή είναι τόσο λευκός, εγώ σκοτεινιάζω, δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τα φώτα και πέφτουν όλα πάνω του. Νάτος λοιπόν, είναι η ώρα που αρχίζει γκρίνια τώρα, γιατί θέλει, τι θέλεις, να κοιμηθείς, να παίξεις, να ασχοληθώ μαζί σου θέλεις, αυτό θέλεις, το ξέρω. Μπορώ, τον αγαπώ τόσο πολύ. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, το άλλο το γατάκι είναι πολύ καλύτερα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Θα πάμε πάλι τη Δευτέρα στο γιατρό και θα σας έχω νεότερα στο επόμενο βίντεο. Συνεχίζω με το τρίτο foundation που θέλω να σας δείξω και είναι το Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation από Giorgio Armani. Το συγκεκριμένο το έχω στην απόχρωση 6 και πραγματικά είναι το foundation που
Θέλω να κρατάω για τις βραδινές μου εξόδους. Ποιες εξόδους θα μας πεις τώρα, κουκλίτσα μου? Τέλος πάντων, γι' αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσω και πάρα πολύ, το ξέρω. Αλλά είναι πραγματικά ένα foundation το οποίο σας δίνει αψεγάδια στο αποτέλεσμα και είναι αυτό που φοράω σήμερα στο πρόσωπό μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου είχατε αφήσει και κάποια σχόλια όταν για πρώτη φορά είχαμε κάνει ένα μακιγιάζ με το συγκεκριμένο και μου είχατε γράψει ότι το πρόσωπό μου φαίνεται πιο αψεγάδιαστο από κάθε άλλη φορά. Ναι, παιδιά, είναι πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο foundation και γι' αυτό το θέλω μαζί μου σε αυτή την περίοδο που δεν θα αγοράσω καλλυντικά. Συνεχίζω με concealer. Θα πάρω δύο μόνο concealer μαζί μου. Το πρώτο είναι το Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer από Laura Mercier. Η απόχρωση που έχω είναι η 2N και το δεύτερο είναι το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard από NARS. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω συνήθως πρωί όταν θέλω κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά όταν θέλω να καλύψω πολύ καλά τις ατέλειες θα χρησιμοποιήσω το concealer της NARS και τα δύο τα αγαπώ πάρα πολύ. Πάμε σε πούδρα. Έχω φέρει δύο πούδρες επίσης για τον απλούστατο λόγο ότι τη μία δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω γύρω από τα μάτια μου γιατί μου δημιουργεί τσούξιμο και δακρύζω. Δεν έχω βρει ακόμη τον λόγο, αλλά πρόκειται για την Translucent Setting Powder της Laura Mercier, την οποία υπεραγαπώ. Και η συγκεκριμένη που έχω διαλέξει λοιπόν για να χρησιμοποιήσω αυτή την περίοδο είναι στην απόχρωση Honey, είναι η καινούρια. Και η πούδρα που μπήκε προσφάτως στη συλλογή μου και είναι μια πούδρα χωρίς τάλκα, αλλά έχει και τα ωφέλη του υαλουρονικού οξέως, είναι η Hyaluronic Hydra Powder από την εταιρεία By Terry. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να τη δοκιμάσω. Περίμενα να πέσει η τιμή πώς και πώς, επιτέλους κατάφερα και την παρήγγειλα από το Look Fantastic. Φυσικά θα σας βάλω link για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή. Είναι μια πούδρα πάρα πολύ, παιδιά, λεπτοκομμένη και τι να σας πω, αφήνει ένα, δηλαδή αγγίζεις το πρόσωπό σου και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά βελούδινο, λίο, σαν να εξαφανίζει όποια υφή και να υπάρχει στην επιδερμίδα, όποια ατέλεια και να υπάρχει στην επιδερμίδα, δεν μερεθίζει καθόλου κάτω από τα μάτια και μπορείτε να κάνετε και baking γιατί την τσέκαρα εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια και γύρω από τη μύτη που εγώ βγάζω πολύ λιπαρότητα. Την άφησα για λίγη ώρα μετά, την έβγαλα με ένα πινέλο έτσι πιο φουντωτό και το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. Α, ξέχασα να σας πω ότι όταν έχω μεγάλα κέφια για να κάνω έτσι full μακιγιάζ, χρησιμοποιώ και κρεμώδες bronzer κάτω από το κανονικό μου το bronzer, όπως έχω κάνει σήμερα. Χρησιμοποίησα τα απομεινάρια του συγκεκριμένου Bondi Bay Nudies bronzer από Nude Sticks, το οποίο προφανέστατα μου άρεσε και πάρα πολύ. Και αυτό το χρησιμοποιούσα και τις ημέρες που δεν έβαζα πολύ μακιγιάζ στο πρόσωπό μου και δεν έβαζα πολλές πούδρες και ήθελα απλά λίγο να μπρονζάρω αυτή εδώ την περιοχή. Γι' αυτό και το τελείωσα τόσο γρήγορα. Τώρα λοιπόν έχω παραγγείλει ένα άλλο κρεμώδες bronzer για να το δοκιμάσω και θέλω στα σχόλια να μου γράψετε ποιο είναι το αγαπημένο σας ανάμεσα σε Fenty και Huda στο Tantour. Περιμένω τη γνώμη σας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με φρύδια, γιατί αυτό είναι το επόμενο βήμα στην ρουτίνα του μακιγιάζ μου. Αυτό λοιπόν είναι το Perfectly Defined Longwear Brow Pencil από Bobbi Brown. Το έχω στην απόχρωση Espresso. Είναι ένα τριγωνικό μολύβι και εμένα με έχει βολέψει άπειρα. Και είναι και ένα μολύβι το οποίο παίρνει ανταλλακτικό. Μπορείτε να προμηθευτείτε το ανταλλακτικό μόλις σας τελειώσει και να το ξανακουμπώσετε στη συσκευασία. Πράγμα που σημαίνει ότι κάνετε και οικονομία. Δεν πληρώνετε την αρχική τιμή του προϊόντος την επόμενη φορά. Και αυτές τις μέρες έχει 40% έκπτωση, οπότε να το τσεκάρετε θα έλεγα, γιατί εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά έχει και το βουρτσάκι του για να χτενίζετε τα φρύδια σας και θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ μέχρι να τελειώσει και θα το ξαναγοράσω κιόλας. Επίσης, μέχρι να έρθει ένα μολυβάκι που έχω παραγγείλει πάρα πολύ λεπτό για τα φρύδια, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ το pomade από την Morphe και το πινελάκι από Anastasia Beverly Hills. Εντάξει, αυτό κοντεύει να μου τελειώσει και να στεγνώσει, οπότε είναι στα τελευταία του. Και για gel, για να σταθεροποιώ τα φρύδια μου, θα χρησιμοποιήσω αυτά τα δύο από την Morphe και από Anastasia Beverly Hills, που και αυτά είναι στα τελευταία τους, μέχρι να έρθει το καινούριο που έχω παραγγείλει. Γενικά οι παραγγελίες μου έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς αυτό. Είναι κάτι σαν την περίοδο της πρώτης καραντίνας, όπου είχαν πήξει πάρα πολύ τα courier. Θέλω να συνεχίσω με μάσκαρα, να σας πω ότι έχω φέρει
τέσσερις εδώ. Η συγκεκριμένη που χρησιμοποίησα σήμερα είναι από Honest Beauty και την έχω πάρει από Cult Beauty. Από τη μία πλευρά έχει primer, από την άλλη πλευρά έχει μάσκαρα. Και έχει πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, φυσικό ωραίο αποτέλεσμα και ωραίο διαχωρισμό. Ωστόσο, επειδή σήμερα την χρησιμοποίησα στα μάτια μου, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την έχω πάρα πολύ καιρό και την είχα αφήσει στην άκρη και η μάσκαρα κάπως στέγνωσε, κάπως χάλασε, κάπως δεν αποδίδει όπως απέδιδε. Οπότε πάει για πέταμα και συνεχίζω να χρησιμοποιώ την Bad Girl Bang από Benefit, που σας είπα ότι αυτή για μένα είναι πιο πρωινή, πιο ελαφριά μάσκαρα, αν θέλετε απλά διαχωρισμό, και μου αρέσει πάρα πολύ για τις κάτω βλεφαρίδες. Και την Monsieur Big από Lancôme, η οποία είναι από τις πολύ αγαπημένες μου για όγκο και ένταση στο βλέμμα. Και αυτές τις δύο τις διάλεξα με βάση το πότε τις αγόρασα. Και θα χρησιμοποιήσω και την Bobbi Brown No Smudge Waterproof μασκάρα, γιατί θέλω να έχω και μία αδιάβροχη για τις μέρες που ξέρω ότι θα κάνω και γυμναστική και δεν θέλω να μου τρέξει τίποτα κάτω από τα μάτια. Μιλώντας για προϊόντα που τρέχουν κάτω από τα μάτια και δεν είναι σταθερά ή έχουν χαλάσει, να σας πω ότι αναγκάστηκα να πετάξω πάρα πολλά από τα μολύβια ματιών που είχα. Μάλιστα, νομίζω ότι θα πετάξω και αυτό εδώ από την Urban Decay, το οποίο είναι στην απόσταση Demolition. Το έβαλα σήμερα στα μάτια μου και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να το δουλέψω. Νομίζω ότι είναι και αυτό στα τελευταία του και κρίμα, παιδιά, που έχει εξαφανιστεί κάθε προϊόν της Urban Decay από την αγορά. Αμάν, μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα μολύβια. Μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια και το Micro Liner Ink από την Shiseido, αυτό το μηχανικό μολύβι ματιών, το οποίο όμως, αν το βγάλεις προς τα έξω, δεν πάει πίσω, δεν γυρνάει από την αντιστροφή μεριά και αυτό είναι πάρα πολύ ξενερωτικό. Ωστόσο, είναι τόσο λεπτούλη που μπορείς να κάνεις έτσι και τη γραμμούλα εδώ στην άκρη του ματιού σου με πάρα πολύ ακρίβεια, αν σου αρέσει να δουλεύεις με μολύβια και όχι με eyeliner. Και το τρίτο που έχω εδώ, γιατί αυτά που έχω παραγγείλει ξανά δεν έχουν έρθει ακόμη, είναι το Estée Lauder Double Wear στην απόχρωση 01 Onyx, που είναι το μαύρο που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Θέλω να σας πω ότι αυτό ήταν το πιο αγαπημένο μου eyeliner, το οποίο το έχω σίγουρα ένα χρόνο, μπορεί και 1,5, και συνεχίζει, παιδιά, να γράφει σχετικά καλά. Έχω παραγγείλει όμως το καινούριο, είναι από Fenty Beauty. Και να σας πω ότι έχω και αυτό το οποίο δεν έχει χαλάσει, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου, νομίζω ότι θα μπει και σε fail video. Και είναι το διπλό από Huda Beauty που έχει και μολύβι. Το μολύβι μου τρέχει από τη μία πλευρά. Και έχει και eyeliner από την άλλη, αλλά είναι αυτό το eyeliner με το πινελάκι, το οποίο εμένα δεν με βολεύει. Οχ, πασαλεύτηκα. Καθόλου. Πάμε σε παλέτες και πραγματικά εδώ ήμουν πάρα πολύ εγκρατής. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν που θέλω να σας δείξω είναι η μίνι συσκευασία του Filmstar Bronze & Glow από Charlotte Tilbury. Στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική, έλεγα ότι αυτή η απόχρωση δεν είναι πάρα πολύ σκούρα για bronzer, ωστόσο το έχω χρησιμοποιήσει σήμερα και μου άρεσε πάρα πολύ για contouring και ελαφρύ bronzer και μου αρέσει πολύ και το highlighter, οπότε αυτά τα δύο σίγουρα θα συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ. Η παλέτα από Hourglass είναι συγκλονιστική, είναι αυτή η παλέτα που έχει και highlighters και finishing powders και δύο rouge και τα έχω χρησιμοποιήσει όχι όλα, αυτά τα δύο στο πρόσωπό μου σήμερα. Και για παλέτα ματιών θα χρησιμοποιήσω αποκλειστικά μέχρι να τελειώσει το No Buy την Glam Palette από Natasha Denona, γιατί νομίζω, παιδιά, ότι αν έχεις αυτή την παλέτα στη συλλογή σου δεν χρειάζεσαι καμία άλλη. Λοιπόν, σήμερα για το eye look χρησιμοποίησα 1, 2, 3 σκιές. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει λάμψη, έχω κάνει matte μακιγιάζ και έχω βάλει μόνο αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Brow Bone στο Brown Bone και λίγο εδώ μπροστά στο μάτι. Και πάμε να συνεχίσουμε με προϊόντα για τα χείλη και εκεί δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να διαλέξω κραγιόν αλλά και μολύβια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα μολύβια και θα τα σφατσάρω και στο χέρι μου για να σας τα δείξω. Η αλήθεια είναι ότι στην καθημερινότητά μου δεν φορώ πολύ έντονα κραγιόν, οπότε τα περισσότερα είναι nude. Γιατί όλη μέρα με τη μάσκα, τι να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το μολύβι αυτό από Marc Jacobs. Δεν βλέπω, παιδιά, την απόχρωση καθόλου, γιατί είναι τόσο tiny, αλλά θα το σφατσάρω για να δείτε τις αποχρώσεις που έχω διαλέξει. Είναι αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε με το μολύβι Nude από Bobbi Brown. Είναι και αυτό ένα μολύβι που χρησιμοποιούσα πάρα πολύ το καλοκαίρι. Θα έλεγα κάπως Mauve Nude είναι. Το
επόμενο είναι από Anita Brand, είναι το Lip Liner Toffee, λατρεμένο. Νομίζω ότι έχει πετύχει φανταστική φόρμουλα στα Lip Liners η Anita Brand και τα προτείνω ανεπιφύλακτα. Το επόμενο είναι το Lip Cheat από Charlotte Tilbury στην απόχρωση Pillow Talk, που σας έχω ξαναπεί ότι αυτή η απόχρωση είναι το χρώμα των χιλιών σας, αλλά λίγο καλύτερο. Και πάμε και στο αγαπημένο μου lip liner από MAC στην απόχρωση Whirl, γιατί θέλω και αυτή να σας τη δείξω και αυτή μοβίζει, για να πω την αλήθεια. Μοιάζουν όλες μεταξύ τους, αλλά δεν είναι οι ίδιες. Αυτά με τα lip liners, πάμε να περάσουμε σε κραγιόν. Θα ξεκινήσω από liquid lipstick, γιατί πρόσφατα κάποιος με είχε ρωτήσει τι γνώμη έχω για τα liquid lipsticks της Kat Von D. Αυτό είναι λοιπόν στην απόχρωση Ludwig, είναι και το liquid lipstick που φοράω σήμερα στα χείλη μου. Είχα ξεχάσει ότι το είχα, η αλήθεια είναι ότι το έχω αρκετό καιρό. Και παιδιά, το φόρεσα τις προάλλες από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ άνετο liquid lipstick. Και αυτό σας το λέω εγώ που έχω πρόβλημα, τα χείλη μου ξεραίνονται πάρα πολύ. Μισώ τα liquid lipsticks που μαζεύουν εδώ πέρα και κάνουν κομματάκια, δεν τα αντέχω με τίποτα. Θα το σουατσάρω και αυτό στο χέρι μου, γιατί θα σας σουατσάρω όλες τις αποχρώσεις που έχω διαλέξει για να δείτε τις επιλογές που έχω κάνει, γιατί θέλω να έχω ποικιλία στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να φοράω το ίδιο κραγιόν κάθε μέρα. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε πολύ liquid lipstick, πάμε να συνεχίσουμε με τα σταθερά. Θα σας δείξω αυτό εδώ που είναι στην απόχρωση Dragon Girl, είναι ένα μολύβι από την NARS, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδατικό και πάρα πολύ σταθερό ταυτόχρονα, και το χρώμα δεν ξέρω πώς να το περιγράψω τώρα, δεν θα το έλεγα κόκκινο, θα το έλεγα σαν φουξιοκόκκινο. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν είναι απόλυτα κόκκινο. Όταν βάλω δίπλα αυτό εδώ το κατακόκκινο κραγιόν από Huda Beauty, η απόχρωση είναι η Cinco de Mayo και είναι το πιο αγαπημένο μου κόκκινο τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, το σχήμα το έκανα χάλια, αλλά δεν πειράζει, συγχωρήστε με. Αυτό είναι λοιπόν το Cinco de Mayo από Huda. Και θέλω επίσης να σας δείξω και ένα πάρα πολύ σταθερό μολύβι από Nude Sticks. Αυτό είναι στην απόχρωση Capri, έχει από την άλλη μεριά και την ξύστρα του, για να μην ψάχνεστε. Και είναι επίσης ένα χρώμα το οποίο φοράω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και βρίσκω ότι μου φτιάχνει πολύ την διάθεση. Είναι αυτό εδώ, το Capri. Συνεχίζω με τα πιο απλά κραγιόν και πιο ενυδατικά. Από την NARS το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση Toledo, νομίζω σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Είναι μια πολύ ωραία απόχρωση, εύκολη απόχρωση, που νομίζω ότι θα πηγαίνει στις περισσότερες από εσάς, ωραία απόχρωση για πρωί, αλλά και για ένα έτσι πιο έντονο μακιγιάζ στα μάτια ως nude. Και το έβαλα εδώ γιατί το έχω πολύ καιρό και δεν θέλω να μου χαλάσει. Τρελαίνομαι όταν αρχίζουν τα κραγιόν και μυρίζουν άσχημα. Και τέλος πάμε στα κραγιόν της MAC. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ, το οποίο είναι στην απόχρωση Faux, μία απόχρωση, παιδιά, που φόραγα για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν από τις πρώτες, νομίζω, αποχρώσεις που είχα αγοράσει από την MAC. Είναι από τα Satin, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στην απόχρωση Taupe, η οποία είναι μια πιο καφέ, κεραμιδή, να την πω, έτσι, θερμή απόχρωση σίγουρα. Και τέλος, έχω το Velvet Teddy, που μπορεί και να είναι το πιο αγαπημένο μου κραγιόν της MAC ever. Είναι αυτό ακριβώς εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι όντως μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ίδια. Αχ, να μην ξεχάσω, έχω και ένα κραγιόν από Bobbi Brown, παιδιά, πώς μου ξέφυγε. Είναι στην απόχρωση Beaten Peach, είναι ίσως το πιο έντονο από όλα όσον αφορά στις ροζ αποχρώσεις που έχω διαλέξει. Το είχα αγοράσει το καλοκαίρι και αυτό, παιδιά, με μαύρισμα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το χρώμα. Τώρα βέβαια τον τελευταίο καιρό δεν το έχω φορέσει πολύ, αλλά θέλω να επανέλθω γιατί είναι από τα πολύ αγαπημένα μου matte κραγιόν. Matte που δεν ξεραίνει τα χείλη όμως και αρκετά σταθερό, αλλά όχι ανεξίτηλο. Okay. Νομίζω ότι σας τα έδειξα όλα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Τα κοιτάω και τα ξανακοιτάω. Ναι, είμαστε ok. Α, επίσης, αν ενδιαφέρεστε για setting spray, θα πάρω μαζί μου σε αυτή την περίοδο, σε αυτό το ταξίδι, το Fix Plus στην μυρωδιά coconut που μου αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας όπως πάντα, τα like σας αν σας άρεσε και μην ξεχάσετε να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας, γιατί sharing is caring. Να περάσετε υπέροχα, να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα που ξεκινάει αύριο και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!